γλυκόξινες γαρίδες με λαχανικά. Συνταγή η οποία είναι εύκολη και γρήγορη, παρόλα αυτά η ευκολία και η γρηγοράδα δεν σημαίνει ότι αυτή η συνταγή δεν είναι πάρα πολύ νόστιμη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα πάμε εδώ και θα καβουρδίσουμε μέσα στο τηγάνι λίγο σουσάμι. Άρα περιμένουμε το τηγάνι να ζεσταθεί, να πυρώσει η επιφάνειά του. Θα απλώσουμε σουσάμι. Θα το καβουρδίσουμε λίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γυρνάμε συνέχεια γιατί μπορεί να ξεφύγει, μπορεί να καβουρδιστεί και μετά αυτή η ωραία γεύση από το σουσάμι μετατρέπεται σε πίκρα. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και όταν ξεκινήσει σιγά σιγά και σκουραίνει, θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Θα συνεχίσουμε το καβούρδισμα για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Και θα πάμε και θα βάλουμε σιγά σιγά μέσα μία-μία τις γαρίδες. Οι γαρίδες θέλουν λίγο ψήσιμο, οπότε αυτή είναι μία συνταγή που αναγκαστικά πρέπει να έχουμε προετοιμασμένα όλα τα υλικά για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα γρήγορο μαγείρεμα. Όσο δίνουμε χρώμα στις γαρίδες, πάμε και κόβουμε καρότο. Καρότο, λοιπόν, σε κυβάκια. Είναι το πρώτο λαχανικό που θα βάλουμε μέσα, γιατί θέλει λίγο περισσότερο χρόνο από όλα τα υπόλοιπα. Μεγάλα κομμάτια από φρέσκο κρεμμύδι και το πράσινο μέρος και το λευκό. Και αυτό μέσα. Θα πάμε και θα βάλουμε 2-3 φέτες από σκόρδο, το οποίο θα δώσει ωραία γεύση. Και όταν έχουμε δώσει ωραίο χρώμα στις γαρίδες, θα τις αποσύρουμε. Συνολικός χρόνος στήσιματος γαρίδες, ανάλογα το μέγεθος βέβαια πάντα, είναι γύρω στα 2-3 λεπτά. Γι' αυτό τις βάζουμε, δίνουμε χρώμα, παίρνουμε τη γεύση και μετά τις αφαιρούμε για να πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα μέσα εδώ στο τηγάνι. Θα κόψουμε ωραίες λωρίδες από πράσινη πιπεριά, κόκκινη πιπεριά και κίτρινη πιπεριά. Να πούμε εδώ ότι τα χρώματα στις πιπεριές έρχονται ανάλογα με τα ζάχαρα, τη γλύκα δηλαδή. Θα σβήσουμε με κρασί. Με το που σβήνουμε με κρασί θα βάλουμε μέσα σάλτσα σόγιας, η οποία περιέχει αλάτι, οπότε δεν θα αλατίσουμε καθόλου το φαγητό και θα πάμε μετά και θα βάλουμε πιπερόριζα, σκόνη δηλαδή πιπερόριζα ή τζίντζερ, αρκετό γιατί είναι το μπαχαρικό που θα το αρωματίσει. Θα βάλουμε λίγο τσίλι. Θα βάλουμε λίγο ξύδι από μάγκο. Θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα, ένταση και το ξινό στοιχείο της γλυκόξινης σάλτσας. Θα βάλουμε μέσα λίγο ξύσμα από μοσχολέμονο, από lime. Σιγά σιγά η σάλτσα αρχίζει και δένει. Θα βάλουμε λίγο ζωμό από λαχανικά. Αν δεν έχετε ζωμό μπορείτε να βάλετε νερό. Και τώρα πρέπει να βάλουμε το στοιχείο, το γλυκό στοιχείο μάλλον, το οποίο θα δέσει τη σάλτσα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μέλι Αττική, 95 χρόνια ιστορία, στηρίζει την ελληνική μελισσοκομεία και προωθεί το ελληνικό μέλι επώνυμα σε όλο τον κόσμο. Είναι επιλεγμένο από τις καλύτερες ποικιλίες της Ελλάδας με τη γνωστή αγαπημένη πλούσια γεύση. Εύκολη συσκευασία, εύκολο άνοιγμα, εύκολο squeeze. Θα βάλουμε καλή ποσότητα μέσα. Και εδώ τώρα το γλυκό, σε αντίθεση με το όξινο, θα δώσουν αυτή την ωραία ένταση και την ωραία γεύση που ψάχνουμε. Το μέλι θα μας βοηθήσει στο να δέσουμε κιόλα στη σάλτσα. Χαμηλώνουμε λίγο το μάτι, βάζουμε τις γαρίδες πίσω στο τηγάνι και θα μαγειρέψουμε για ένα ακόμα λεπτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναλέω, επειδή η γαρίδα αν παρατηγανιστεί αλλοιώνεται, αλλάζει η γεύση της, να κρατήσουμε
τους χρόνους μαγειρέματος που θέλουν οι γαρίδες, γύρω στα 2 με 3 λεπτά. Δείτε πόσο ωραία έχει δέσει η σάλτσα, η πυκνότητά της είναι αυτή που θέλουμε. Αγκαλιάζει όμορφα τις γαρίδες. Και βέβαια αυτό είναι ένα φαγητό το οποίο μπορείτε να το φάτε μόνο του ή μπορείτε να το συνοδεύσετε με ρύζι, με νούντλς, με μακαρόνια, θα τολμήσω να πω. Αν και βέβαια οι ρίζες της συνταγής αυτής βρίσκονται στην Ασία. Κλείνουμε το μάτι, γυρίζουμε τις γαρίδες για μία ακόμα φορά και αφού κλείσουμε το μάτι, κρατώντας τη θερμοκρασία που έχουμε στο τηγάνι, θα πάμε και θα βάλουμε μέσα λίγη ντομάτα, όχι πάρα πολύ, λίγη ντομάτα. Επίσης ένα ακόμα όξινο στοιχείο, που και εδώ θα ανεβάσει την ένταση. Ανακατεύουμε και δείτε τι ωραίο χρώμα έχουμε. Η ντομάτα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο τέλος και πρέπει να βάλουμε μικρή ποσότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που έχουμε χρησιμοποιήσει και ξύδι. Δεν θέλουμε να υπερισχύσει το όξινο στοιχείο. Θέλουμε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην οξύτητα και στη γλύκα. Παίρνουμε λοιπόν ένα πιάτο. Αυτό τώρα είναι φαγητό, δηλαδή αν το συνοδεύσετε με ένα πάρα πολύ ωραίο ρύζι ή ζυμαρικά ή νούντλς, θα βάλετε τα νούντλς και το ρύζι έτσι ζεστά από κάτω και από πάνω θα βάλετε τις γαρίδες και τη σάλτσα. Εμείς επιλέξαμε να τα φάμε σκέτα, δηλαδή γαρίδες μπόλικες έτσι μαζί με την ωραία σάλτσα από πάνω, όλα τα λαχανικά, κάτω-κάτω στο πιάτο να έχει μπόλικη σάλτσα. Και είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό πιάτο το οποίο μπορείτε να το σερβίρετε και σαν ορεκτικό, αλλά μπορείτε να το σερβίρετε και μόνο του. Σαν κυρίως πιάτο, λίγο σουσάμι από πάνω. Και με αυτό το πιάτο πραγματικά μέσα στην κουζίνα θα κάνετε τη διαφορά.